Υπάρχουν πολλές φωνές πλέον και λένε αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Και συντηρητικές φωνές ακόμα. Το ξέρω. Και επειδή δεν είσαστε, και θέλω να το πω, ο κύριος Παπαδόπουλος για πάρα πολλά χρόνια έρχεται εδώ στην εκπομπή μας και μας μιλάει για το μεταναστευτικό, όχι από την πλευρά της κυβέρνησης. Ήσασταν μέλος της ομάδας δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή και εσείς ένας από αυτούς τους εθελοντές που βλέπουμε τώρα που βοηθούσαν πρόσφυγες μετανάστες. Πείτε μας τι συμβαίνει με αυτό το φράχτη. Ότι, όχι ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα, ότι θα σταματήσουν οι πνιγμοί, όμως θα είναι μία δίωδος. Έτσι σκέφτεται ο απλός κόσμος. Ή υπάρχει κάτι άλλο το οποίο όμως δεν μπορεί φανερά να βγει η κυβέρνηση και να το πει. Δηλαδή, λένε οι Ευρωπαίοι λόγοι, όχι, ξέρω τι. Εθνικοί που δεν μπορούμε να βγαίνουμε δημόσια και να το συζητάμε. Υπάρχουν πολλά ζητήματα με το φράχτη του Εύρου και με το ζήτημα το να ανοίξει ο φράχτη στον Εύρο. Έχει δίκιο ο κ. Τσιλιμαντός ότι την εποχή που ήταν ανοιχτό ο φράχτη στον Εύρο η ροή προς τα νησιά δεν υπήρχε. Τώρα βεβαίως έχει αλλάξει και το μέγεθος της ροής. Και η ίδια η ροή. Μιλάμε τώρα για μια μεγάλη προσφυγική ροή από όλη τη Μέση Ανατολή, από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ. Έχει ξεκινήσει ήδη σε μεγαλύτερο αριθμό. Το ζήτημα του να ανοίξει ο φράχτης στον Εύρο δεν είναι απλό. Έχει πει ο κύριος Υπουργός ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν και ένα ζήτημα μεγάλης πολιτικής σημασίας και δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Πέρα του ότι είναι ο ίδιος ο Εύρος ένα ζήτημα και κατά πόσο μπορείς να πεις ότι ανοίγω μια δίωδο από τον ίδιο τον Εύρο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δηλαδή προσπαθώ να μεταθέσω μια ροή από τα νησιά προς τον Εύρο. Υπάρχει και η τοπική κοινωνία του Εύρου η οποία θα θέσει μεγάλα ζητήματα, όπως υπάρχουν και πάρα πολλοί φορείς στην Ελλάδα οι οποίοι θα θέσουν τεράστιο ζήτημα στο να ξανανοίξει η Ιωνία ο Εύρος όπως είχε ανοίξει. Το μεγάλο όμως ζήτημα είναι συνεννόηση Ευρώπης με Τουρκία. Για να υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια λύση μεθοδευμένης διόδου, να το πούμε έτσι, δηλαδή μιας ορισμένης διόδου από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋποθέτει μια συνεννόηση Ευρώπης με Τουρκία. Το κλειδί είναι σε αυτή τη συνεννόηση. Αν δεν υπάρχει συνεννόηση Ευρώπης με Τουρκία, νομίζω ότι μια οργανωμένη δίωδος από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί η Ελλάδα να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας θα το θέσει αυτό το θέμα όταν θα πάει στην Τουρκία. Ένα από τα θέματα δηλαδή, κοιτάξτε, να ανοίξει και αυτός ο. Θα σας πω. Εμείς καταρχήν είμαστε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Mm-hmm. Στο ζήτημα του Εύρου θα εμπλακεί όλη η κυβέρνηση. Εάν τεθεί τέτοιο ζήτημα. Απλώς να θυμίσω είναι μια κυβέρνηση που αποτελείται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν ενάντια στο φράχτη από την αρχή. Και προηγούμενη μου ιδιότητα, έχουμε υπογράψει και κείμενο συλλογής υπογραφών κατά του τείχους του φράχτη του Εύρου. Το θέμα είναι ότι τώρα είμαστε κυβέρνηση και πρέπει να αναλάβουμε πολιτικές ευθύνες και οι ευθύνες από ένα άνοιγμα μιας διόδου στον Εύρο είναι μεγάλες. Αυτή τη στιγμή η ροή είναι πάρα πολύ μεγάλη από τα νησιά. Εάν ανοίξει ένα χερσαίο πέρασμα, πιθανόν η ροή θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και θα αυξηθεί η ροή γενικότερα, θεωρείτε. Και δεν ξέρω αν θα μειωθεί και από τα νησιά. Και δεν ξέρουμε αν θα μειωθεί και από τα νησιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λέω ότι η οποιαδήποτε οργανωμένη δίωδος προς την Ευρώπη μέσα από την Τουρκία πρέπει να γίνει μόνο σε συνεννόηση με την Τουρκία. Επειδή είπατε για συνεννόηση με την Τουρκία, φτάσαμε σε ένα σημείο να μιλάμε και για συνεννόηση στο εσωτερικό της χώρας, σε πολιτικό επίπεδο. Ανακοινώθηκε χθες ότι θα γίνεται πιθανότατα και σε εβδομαδία βάση αυτή η συνεννόηση των πολιτικών κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου για να συζητάμε τα θέματα αυτά. Δεν άργησε η κυβέρνηση να το κάνει αυτό? Εντάξει, υπήρχε πάντα μια συνεννόηση με τα κόμματα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι πια έχει υπάρξει εκ των πραγμάτων μια συνεννόηση σε αυτό το ζήτημα. Όπως αναφέρατε και εσείς, υπάρχουν ακόμα και συντηρητικές φωνές που δεν θα περίμενε κανένας ότι θα έθεταν τέτοια ζητήματα καθόλου. Η πραγματικότητα τα θέτει και νομίζω ότι και τα κόμματα πια έχουν πια. Θέλετε να πείτε ότι οριμάζει σιγά-σιγά. Ναι. Νομίζω ότι όλη η συζήτηση για τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού νομίζω ότι έχει φτάσει πια σε ένα ικανό επίπεδο συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων. Και αυτό είναι ίσως μια κατάκτηση του πολιτικού συστήματος. Ποιες είναι, κύριε Παπαδόπουλε, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να φτιαχτούν αυτές. Θέτεται ένα ζήτημα οι κατευθείαν. Φυσικά. Στην εκπομπή σας τώρα, δηλαδή, υιοθετήσατε την ιδέα, στο πούμε, και τη λύση του ανοίγματος μιας διοχετευμένης εισόδου. Όχι, όχι, δεν Εντάξει, λέω αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν λέω αυτό. Λέω για αυτούς που έρχονται τώρα.
θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικό? Κοιτάξτε, αυτό που τρέχει αυτή τη στιγμή. Ικανοποιητικός ο τρόπος με τον οποίο υποδέχεται η Ελλάδα και τους. Όχι, δεν θεωρώ. Δεν θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικός ο τρόπος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει αποδειχθεί μια πραγματικότητα, ότι είναι μια transit χώρα. Και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια transit χώρα, ως μια χώρα από την οποία οι πληθυσμοί εισέρχονται και διέρχονται και οδεύουν προς την Ευρώπη. Και αυτό προσπαθεί να οργανώσει. Και αυτή τη ιδέα των hot spots στα νησιά κυρίως εξυπηρετεί αυτό, δηλαδή μια καταγραφή στα σημεία εισόδου, η οποία θα βοηθήσει και εκείνο στην ιδέα της μετεγκατάστασης, της εσωτερικής μετεγκατάστασης, η οποία μάλιστα ξεκινάει από αύριο και έχει τεθεί σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι πιθανό να είναι μια λύση διαχείριση των ροών μέσα από την Ελλάδα σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή το περίφημο relocation που ακούγεται. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει και αύριο πιλωτικά. 30 πρώτα άτομα θα πάνε στο Λουξεμβούργο, που έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε πραγματικά αν, γιατί οι αριθμοί είναι μικροί. Σε σύγκριση με τη ροή, οι αριθμοί. Άμα λέμε τώρα για 30. Είναι προς το παρόν αστεί, αλλά εξαρτώνται από τις διαθεσιμότητες των χωρών να υποδεχθούν, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται σε ένα πιλωτικό επίπεδο, διμερές επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η διαδικασία της εσωτερικής μετεγκατάστασης δεν έχει πάρει πια επίσημο υποχρεωτικό χαρακτήρα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται σε ένα διμερές επίπεδο συνεννόηση μεταξύ Ευρωπαϊκών κρατών. Προς το παρόν, το Λουξεμβούργο, επειδή είναι στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνει το καλό παράδειγμα. Να το πούμε έτσι. 30. Θα δεχθεί 30. Υπάρχουν και άλλες χώρες που ζητάνε να δεχθούν που δεν έχουν καν ροή. Δηλαδή η Λιθουανία, η Εστονία, δεν φτάνουν πληθυσμοί εκεί. Και έχουμε και το φαινόμενο βεβαίως των ίδιων των ανθρώπων, οι οποίοι, ιδίως οι Σύριοι, έχουν δύο βασικές χώρες προορισμού στην Ευρώπη. Γερμανία, Σουηδία. Γερμανία, Σουηδία. Και δεν θέλουν και πουθενά αλλού. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Mm. Και αυτή τη στιγμή, όπως υπάρχει αυτή η ροή, θεωρούν ότι θα φτάσουν εκεί που θέλουν να φτάσουν. Παράνομα μεν, αλλά θα φτάσουν εκεί που θέλουν να φτάσουν. Και υπάρχουν και οι άλλοι που πληρώνουν για να μην πάνε. Όπως οι Δανείοι. Εντάξει. Και είπαν ότι εμείς εξαγοράζουμε να δώσουμε, λέει, χρήματα να μην πάνε. Ναι. Προσφέρανε χρήματα και όχι θέσεις. Κύριε Παπαδόπουλε, ξαναρωτάω, πρέπει να φτιαχτούν 20.000 θέσεις σε λίγους μήνες? Προς το παρένο έχει φτιαχτεί ωραιότατα στον Ελαιώνα 700 θέσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Μπορείτε να το κάνετε? Ακούστε, είναι εφικτό? Έχουμε έρθει σε επαφή με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, η οποία έχει δεσμευθεί ότι θα χρηματοδοτήσει μεγάλο αριθμό θέσεων. 50.000 είναι οι θέσεις που έχει γίνει συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 30.000 είναι σε δομές φιλοξενίας, 20.000 σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Μόνο με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με έκτακτη. Να λέμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Πότε θα έρθει για η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να υποβληθούν έκτακτα αιτήματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, και θα μιλήσω σαν τον ίδιο τον υπουργό, ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα κατά πόσον, γιατί η δέσμευση είναι μέχρι το τέλος του 2015, κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά εάν υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξασφαλιστεί αναδρομικότητα ίσως μιας ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, θα μπορέσουμε κι εμείς να δημιουργήσουμε θέσεις φιλοξενίας. Τα προβλήματα παραμένουν μεγάλα. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε από αυτήν εδώ την εποχή. Πάντως βγήκε και η Διεθνής Αμνηστία και είπε ότι για τους πνιγμούς ανοίξτε το φράχτη και όλα αυτά. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ και θα ξανάρθετε. Εμείς τελειώσαμε. Θα τα πούμε.